δούμε μια φωτογραφία, παρακαλώ, που κυκλοφορεί. Μια αποκαλυπτική αφίσα, μάλλον στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ναι, για τον Έλληνα Πρωθυπουργό που 14, να πούμε, Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη θα έχει ομιλία. Αν μπορούμε να δούμε την σχετική αφίσα. Και θα έρθει στον κύριο Λαμτζίδη, όπως προαναφέρεται, ο οποίος στα σκοπιανά και στα βουλγαρικά, νομίζω. Και στα μακεδονικά. Μάλιστα. Τα οποία είναι κυριλική αλφάβητος, όπως είναι το κάλεσμα. Κάνουμε την αφίσα. Στα μακεδονικά την κάνει. Εδώ, κύριε Καμένο, βλέπουμε, ναι, την αφίσα. Το σλόγγαν το οποίο, ναι, βλέπουμε και εμείς είναι «Ναι στη Μακεδονία της Δημοκρατίας και της Αλληλεγγύης, όχι στο μίσος και τον εθνικισμό». Για μας λέει τώρα. Μας, ναι, λέει ότι εμείς τρέφουμε το μίσος και είμαστε εθνικιστές, ενώ ο κύριος Τσίπρας, ο καμπόσος, πάει και δίνει εθνική μειονότητα μακεδονική στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει. Τους χαρίζουμε, δίνοντας τους γλώσσα και ταυτότητα, το δικαίωμα να πούνε ότι έχω εθνική μειονότητα και καταπιέζεται η μειονότητά μου στην Ελλάδα και θα μας κάνουν καταγγελία στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θα τρέχουμε. Και θα αλλάξουμε και τη Θεσσαλονίκη σε Σολούν. Ο κύριος Λαμψίδης έχει βγάλει σε δύο γλώσσες, μακεδονική όπως την ονομάζει και βουλγάρικη, την ανακοίνωσή του. Αυτό είναι υποψήφιος και στηριζόμενος. Είναι τέλεχος του ΣΥΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη. Και στην Καλαμαριά, να το πούμε. Φίλοι στην Καλαμαριά. Στη Βόρεια Ελλάδα, μαύρο. Εγώ το λέω καμένος. Ας με κατηγορήσετε, μαύρο. Εάν τους δώσεις θάρρος να γράφουν σε μακεδονική γλώσσα, μετά δεν θα φταίει κάποιος άλλος αν το αεροδρόμιο Μακεδονία θα αλλάξει όνομα και το Μακεδονία θα αλλάξει όλα τα προϊόντα και θα ντρέπεστε να λέτε ότι είστε Μακεδόνες. Δεν θα σας φταίει κανένας. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε προκλητική πραγματικά. Είναι εξαιρετικά προκλητική. Εξαιρετικά προκλητική. Όπως και τα βιβλία της ιστορίας. Ο κύριος Μπόλαρης, ο υφυπουργός, προεδρεύει στην Επιτροπή. Δύο επιστολές έχω στείλει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία. Με την κυρία Ιωαννίδη, η οποία έχει πει ότι είναι φαντασίως ότι η Μακεδονία, ναι, ναι, είναι μια, ναι, κελληνική, ναι, η οποία συμμετέχει. Έχω ζητήσει εγγράφο στην αποπομπή της. Δεν βλέπουμε είναι κάτι. Καμία απάντηση που έχετε πάρει. Καμία απάντηση γραπτή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και ξανακαταθέτω. Γιατί πρέπει να μου απαντήσουν γραπτό σε 20 μέρες βάσει του κανονισμού της Βουλής. Πρέπει να αποπευθεί. Εάν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων ο δικός μας λέει ότι είναι φαντασίως η Μακεδονία, τι περίπτωση να σου πει ο Σκοπιανός. Θα σου πει βγάλτε από το βιβλίο και επίσης θα σου πει ότι έχει κάνει επεκτακτικό πόλεμο και έχει κατακτήσει ξένα εδάφη. Είναι καμένο να βάλουμε μια τελεία όταν... γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Το καταλαβαίνω. Όταν άρα κάνεις λοιπόν μακεδονικό αγώνα. Το Σκοπιανό είναι ένας λόγος ο οποίος μπορεί να επιταχύνει, θα λέγαμε, το σενάριο των εκλογών. Έτσι δείχνει τώρα. Ο κύριος Θεοδωράκης απεκάλυψε αν έναν τρόπο από την ανυπαρξία να έρθει στην ύπαρξη. Ασχολούμαστε μαζί του. Νομίζω στο τέλος θα το ψηφίσουν. Για να μην πάθει κανένα κεφαλικό πάνω στο Καμένος και αναγκαστεί να ρίξει την κυβέρνηση.